Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα είναι Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου και μαζί θα δούμε τα νέα της ημέρας. Πρόκειται για ένα σημαντικό ζήτημα της ελληνικής κοινωνίας και ειδικότερα του Εύρου. Και ο τόπος δεν αντέχει άλλο αυτή την κατάσταση. Με αυτά συγκεκριμένα τα λόγια, απάντησε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Αντώνης Σαμαράς, στην ερώτηση της Δέλτα Τηλεόρασης και της Έλενα Σόκου, που για μια άλλη φορά συμμετείχαν στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου των δημοσιογράφων στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκδόσεως της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Σαμαράς ρωτήθηκε για το μείζον κρίσιμο ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης στην περιοχή μας και στον τόπο μας, ένα φαινόμενο με εκρηκτικές διαστάσεις, όπως είπε ο κύριος Σαμαράς, για όλη την κοινωνία της Ελλάδας. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης παρέθεσε τις δικές του προτάσεις έτσι ώστε η παράνομη εισρωή μεταναστών να μειωθεί. Η κυρία Σόκο από το Δέλτα Εύρω και να ετοιμάσει τον κύριο Γιαννάκη από τον πρωινό λόγο Ιωαννίνων. Ευχαριστώ πολύ. Δέλτα Τηλεόραση Θράκης. Κύριε Πρόεδρε, να πούμε καταρχήν, επειδή κάθε φορά μιλούμε για την οικογένεια, η οποία είτε ζει στην, εδώ πέρα, στα αριστερά σας, είτε ζει λοιπόν στην Αθήνα, στην περιφέρεια πάντως σίγουρα ένας από τους δύο έχει χάσει τη δουλειά του. Εννοείται ότι δεν ξέρει πώς θα ξεχειμονιάσει, διότι το πετρέλαιο θέρμανσης, ειδικά δε στη Βόρεια Ελλάδα, έχει γίνει το μέγιστο ζήτημα για αυτές τις οικογένειες. Τα περισσότερα παιδιά έχουν φύγει ήδη, ενώ η καταναλωτική μετανάστευση είναι πλέον πραγματικότητα και καθημερινότητα για τις δικές μας αγορές. Να πούμε πάντως ότι στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το τελευταίο χρονικό διάστημα μόνο απώλειες μετράμε. Επενδύσεις δεν γίνονται και αυτές που υπήρχαν, η μία μετά την άλλη βάζουν λουκέτο. Βλέπουμε ενωμένη κλωστοϊφαντουργία και όλα αυτά τα δράματα τα οποία και ακολουθούν. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η περιοχή πλέον έχει συνδέσει το όνομά της με τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, τη μετανάστευση, αλλά και την εισρωή παράνομων μεταναστών. Σε σύγκριση με το πρώτο εξάμεινο του 2010, το αντίστοιχο του 2011 παρουσίασε αύξηση κατά 238% των παράνομων μεταναστών που συνελήφθησαν από την αστυνομική διεύθυνση Αλεξανδρούπολης, παρά το γεγονός, να υπενθυμίσω, ότι υπάρχει Frontex στα σύνορα και παρά το γεγονός ότι υπάρχει ένας προγραμματισμός και ένας σχεδιασμός που θέλει την κατασκευή ενός φράχτη ύψους 275 εκατομμύρων ευρώ, από όσο γνωρίζουμε και εμείς, και ο οποίος εννοείται ότι θα μπορέσει να υπάρξει στα χερσαία σύνορα του Εύρου. Συμφωνείτε με τις ενέργειες της κυβέρνησης σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιμετώπιση της παράνομης εισρωής των μεταναστών? Τι διαφορετικό θα κάνατε εσείς, όπως στην κατασκευή του φράχτη βεβαίως, και των νέων κέντρων κράτησης και πρώτης υποδοχής των παράνομων μεταναστών? Ένα θέμα το οποίο απασχολεί βεβαίως όχι μόνο τη χώρα, είναι ευρωπαϊκό. Και να δούμε πότε θα το καταλάβει και η Ευρώπη. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε να δείτε, λαθρομετανάστευση, μεγάλο κεφάλαιο. Μίλησα χθες ειδικά ένα κομμάτι για αυτά τα θέματα, αλλά εγώ θα σας πω σήμερα 5 πράγματα απλά, τα οποία εμείς πρόκειται να κάνουμε. Το πρώτο είναι να αλλάξουμε το μεταναστευτικό νόμο της κυβέρνησης, όπως το είπα χθες. Δεν ανάγκη να το ξαναεξηγήσω. Το δεύτερο είναι να αναζητήσουμε από τους εταίρους μας διπλωματική λύση για τον άμεσο επαναπατρισμό των παρανόμων στις χώρες προέλευσής τους. Η Ευρώπη παραπονιέται ότι έρχονται στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι πράγματι πύλη εισόδου. Με το νόμο Ραγκούση γίνονται εδώ πέρα όμηροι. Με το Δουβλίνο 2 γίνονται επισήμως όμηροι, δεν μπορούν να πάνε στην Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά, πολλοί από αυτούς φεύγουν. Τους βλέπει η Ευρώπη, λέει, η Ελλάδα φταίει. Η Ελλάδα φταίει, φταίμε εμείς. Δεν έχει υπάρξει αρκετή βοήθεια από τη Frontex, όσο θα έπρεπε εξ αρχής. Και θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική που να μας επιτρέπει να επαναπατρίζονται. Για να μην πω σε άλλες χώρες τι τακτικές ακολουθούνται χωρίς να το λένε δημόσια. Εδώ πέρα απλούστατα δεν αντέχει άλλο ο τόπος αυτή την κατάσταση. Και αν πάτε πέραν από τη δική σας περιοχή, που την έζησα και την ξέρω, αν πάτε στο κέντρο της Αθήνας, δεν υπάρχει η έννοια της Αθήνας πλέον. Το λέω τόσο ακραία, το εννοώ όμως. Από παρανόμους. Επομένως, το τρίτο θέμα είναι το Δουβλίνο 2. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Θα σας πω και ορισμένα ακόμα τα οποία είναι εξίσου σημαντικά. Πρέπει να χτυπηθεί το παρεμπόριο.
είναι βασική πηγή βιοπορισμού πολλών λαθρομεταναστών. Πέραν το ότι σκοτώνει βέβαια και το νόμιμο εμπόριο, το είπα χθες. Τέταρτον, σημείο για μένα σημαντικό. Θα αφαιρέσουμε από την αστυνομία μας, τη δικιά μας την αστυνομία, δουλειές, εργασίες που έχουν και που δεν έχουν σχέση άμεση με την αστυνομία, δουλειές γραφειοκρατίας δηλαδή, κλήσεις, εξώδικα, παραδόσεις εγγράφων. Νομίζω ότι αυτά μπορεί να τα κάνει διαφορετικά κάποιος άλλος, για να υπάρχουν περισσότεροι αστυνομικοί στους δρόμους για την ασφάλεια των πολιτών. Και αν υπάρξουν άλλες ανάγκες για διοικητική δουλειά, να πάρουμε από τις μετατάξεις, από τους φορείς που συγχωνεύονται από αλλού. Δεν μπορεί να κρατάς το νέο το παιδί, τον αστυνομικό, μέσα να σου κάνει δουλειά γραφειοκρατίας. Αυτές τις ώρες. Για τον Εύρο θα σας έλεγα καταρχήν, από τις μελέτες που έχω πάρει από τους συνεργάτες μου, δεν είμαστε εναντίον, αρκεί να ξεκινήσει αυτό. Δεν το έχουμε δει να γίνεται όπως θα έπρεπε. Και θα σας πω ότι το θέμα της παράνομης διέλευσης λαθρομεταναστών στην Ελλάδα θα έπρεπε να έχει γίνει σε όλον αυτό τον πυρετό των διαβουλεύσεων που βλέπουμε ότι υπάρχει με την Τουρκία, των διπλωματικών διαβουλεύσεων, θα έπρεπε να έχει γίνει θέμα με τους Τούρκους. Γιατί πραγματικά από την Τουρκία, και εσείς το ζείτε επάνω πολύ, εξακολουθούν να έρχονται καραβάνια απελπισμένων ανθρώπων. Λοιπόν, αυτό δεν είναι δυνατόν εμείς να το δεχόμαστε, την ώρα μάλιστα που η Ελλάδα βρίσκεται σε αυτή την οικονομική κατάσταση. Επομένως, πιστεύω ότι αν αυτά γίνουν ως αρχή, μετά θα μπορέσουμε να συγκροτήσουμε μια έτσι, να έχουμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι τα πράγματα θα πάνε σωστά και θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα. Ένα πρόβλημα το οποίο άλλωστε ακουμπάει και την ασφάλεια των πολιτών από πολλές πλευρές. Και σήμερα υπάρχει ένας τεράστιος εκνευρισμός πολλών ανθρώπων που πέραν από το πρόβλημα της οικονομίας βλέπουν και αυτό το πρόβλημα της ανασφάλειας που υπάρχει. Νομίζω ότι αυτές οι προτάσεις που εμείς κάνουμε είναι προς σωστή κατεύθυνση για να λύσουν αυτό το θέμα. Συγχρόνως ο κύριος Σαμαράς τάχθηκε υπέρ της διεξαγωγής προώρων εκλογών και της επαναδιαπραγμάτευσης του μνημονίου. Ο κύριος Σαμαράς, στη συνέντευξη που παραχώρησε πριν λίγη ώρα το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της 76ης έκθεσης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία θα πει στην Τρόικα για την ορθότητα των προτάσεών του και πως δεν πρόκειται να χάσει δόση από το δάνειο για τη διάσωση της χώρας. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για την οικονομική πολιτική της και υπογράμμισε ότι ισχύει η δέσμευσή του πως επί κυβερνήσεώς του θα συγκροτήσει εξεταστική επιτροπή για το πώς μπήκε η χώρα στο μνημόνιο. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει οδηγήσει τη χώρα σε οικονομική καθίζηση μέσω της οικονομικής πολιτικής της, καθώς και ότι έχει χάσει την επαφή με την κοινωνία. Ας περάσουμε να δούμε αποσπάσματα από τις απαντήσεις του κ. Σαμαρά. Το σημαντικό είναι όταν ο κόσμος περνάει θυσίες να υπάρχει αποτέλεσμα.